Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Kitchen Lab, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, όπως σας υποσχέθηκα την προηγούμενη φορά, θα ετοιμάσουμε κάτι πολύ special. Μετά από πολλές δοκιμές και πολλές συνταγές, είμαι σε θέση να σας πω ότι έχω την καλύτερη σοκολατόπιτα που έχει βγει ποτέ, μα ποτέ, στο εμπόριο. Η σοκολατόπιτα αυτή είναι η αγαπημένη μου. Είναι η πιο γευστική και η πιο σοκολατένια σοκολατόπιτα που μπορείτε να φάτε και ίσως από τα πιο σοκολατένια γλυκά γενικά που μπορείτε να δοκιμάσετε. Μόνο η σοκολάτα μόνη της μπορεί να έχει πιο έντονη γεύση σοκολάτας. Δεν λέω τίποτα άλλο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πολύ εύκολη συνταγή, μπορείτε να τη φτιάξετε όλοι. Λίγο προσοχή μόνο στο ψήσιμο θα δώσουμε και από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι πανεύκολα. Σήμερα θα σας δείξω πώς να ετοιμάσετε το πιο σοκολατένιο γλυκό που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Η Βασίλισσα Σοκολάτα σήμερα έχει την τιμητική της και θα φτιάξουμε ζουμερή αφράτη σοκολατόπιτα. Και ξεκινάμε με τη σοκολάτα και το βούτυρο. Εδώ έχω ένα μπεν-μαρί. Μπεν-μαρί ουσιαστικά είναι μια κατσαρόλα με βραστό νερό μέσα, βράζει το νερό. Έχω από πάνω ένα μπολ, είτε μπορείτε να βάλετε ίνοξ, αλουμινένιο, είτε μπορείτε να βάλετε γυάλινο. Και θα βάλω μέσα τη σοκολάτα και το βούτυρο. Και θα τα αφήσω να λιώσουν. Θέλω να λιώσουν αυτά τα δύο μεταξύ τους. Βέβαια, όση ώρα λιώνουν αυτά, εμείς θα ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Γιατί θέλω να σας δείξω ότι η σοκολατόπιτα, σαν χρόνος εκτέλεσης, δεν θα σας πάρει παραπάνω από 3-4 λεπτάκια. Λοιπόν, έχω ένα μπολ εδώ. Θα σπάσω μέσα 6 αυγά και 3 κρόκους. Ένα. Έχει πολλά αυγά η συνταγή, αλλά μη φοβάστε, δεν θα φαίνεται καθόλου γεύση από τα αυγά στο τέλος. Είναι αυτό που πραγματικά το κάνει να έχει την τέλεια υφή που χρειαζόμαστε και αυτό πραγματικά που θα δώσει την τόσο σοκολατένια γεύση στο τέλος. Η σοκολατόπιτα συγκεκριμένη δεν έχει καθόλου αλεύρι, οπότε δεν χάνει καθόλου γεύση σοκολάτα. Γιατί ξέρετε, όπου βάζουμε αλεύρι μέσα στη σοκολάτα, πάντα η γεύση από τη σοκολάτα αραιώνει. Εδώ πέρα δεν θα αραιώσει, το αυγό το βάζουμε μόνο για να πήξει το μείγμα μας. Άρα έχω βάλει 6 αυγά, 3 κρόκους εδώ. Θα κρατήσω βέβαια τα σπράδια να κάνω μια ομελέτα, δεν τα πετάμε. Ένα. Τα αυγά που θα πάρετε θα είναι 50, έτσι. Άμα πάρετε μεγαλύτερα αυγά θα χρειαστεί να λατώσετε τα αυγά. Μέτρια αυγά, 50 γραμμάρια το καθένα για να βγει η συνταγή μας ακριβώς. Άμα πάρετε τα πολύ μεγάλα τα αυγά, θα βάλετε πάρα πολλά αυγά και ουσιαστικά το μείγμα μας δεν θα βγει σωστό. Λοιπόν, έχω ρίξει τα αυγά, θα προσθέσω και τη ζάχαρη και θα ανακατέψω με ένα σύρμα μέχρι που να διαλυθεί καλά η ζάχαρη μέσα στα αυγά μας. Βλέπετε, δεν χρειάζεται καν μίξερ αυτή η συνταγή. Χρειάζεται ένα μπολ και λίγο υπομονή. Η σοκολατόπιτα, εντάξει, φαίνονται πολλά τα υλικά, αλλά βγάζει τουλάχιστον 12 καλές μερίδες από σοκολατόπιτα. Μπορεί να βγάλει και παραπάνω. Γενικά δεν χρειάζεται να φας πολύ. Λίγο και, γεμίζει κατευθείαν το στόμα σου από γεύση σοκολάτας και δεν χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, αυγά, ζάχαρη χτυπάω. Έρχεται και ο Γιώργος λίγο σήμερα να βοηθήσει. Θα συνεχίζει να χτυπάς εδώ πέρα την αυγοκατάσταση μαζί με τη ζάχαρη και εγώ εδώ πέρα θα λιώνω τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο. Λίγο ακόμα. Διαλύθηκε η ζάχαρη. Τελείω. Μπράβο. Άρα τι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Πρέπει οπωσδήποτε να χτυπήσουμε μέχρι τη στιγμή που θα διαλυθεί τελείως η ζάχαρη. Απαραίτητο. Να σας πω ότι τα μείγματα που μένουν πάρα πολύ τσούι, μαστιχωτά, τα μείγματα που μένουν πάρα πολύ ζουμερά, χρειάζονται αρκετή ζάχαρη. Έχει ζάχαρη το μείγμα μας, δεν έχει πάρα πολύ αρκετή, αλλά αυτό που θα μας δώσει στη συγκεκριμένη συνταγή αυτή τη μαστιχωτή υφή που θέλουμε είναι τα αυγά μαζί με τη σοκολάτα και το σωστό ψήσιμο στο φούρνο. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα, ουσιαστικά δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο. Άντε, έχω να κάνω κάτι άλλο. Να συνεχίσω για να μην πω ότι κάθομαι. Θα πάρω ένα ταψάκι και θα βούτυρο κακάο όσο. Θα σε μιζάρω ουσιαστικά. Απλά αντί για αλεύρι θα βάλω κακάο, γιατί άμα βάλω αλεύρι, όταν θα κόψω τη σοκολατόπιτά μου γύρω-γύρω θα φαίνεται λευκά σημάδια. Θα φαίνονται λευκά σημάδια. Οπότε δεν το θέλουμε αυτό, γι' αυτό το λόγο βάζουμε κακάο. Δεν θα φαίνεται καθόλου λευκά σημάδια στο τέλος τη σοκολατόπιτά μας και επίσης θα είναι ακόμα πιο έντονη η γεύση σοκολάτας. Βούτυρο καλό σε ένα ταψάκι 28. Άμα θα βάλετε το μεγάλο ταψί που παίρνει ο φούρνος, πρέπει να διπλασιάσετε τη δόση. Εντάξει. Αλλά εμείς θέλουμε αυτό το ταψάκι το συγκεκριμένο. Αυτό με την αποσπόμενη βάση για να είναι πιο εύκολο μετά να βγάλουμε και τη σοκολατόπιτά μας. Θα ρίξω μέσα το κακάο. Και θα κουνήσω καλά να πάει παντού. Τέλεια. Ό,τι περισσέψει, θα αφήνουμε στην άκρη. Βλέπετε. Τέλειο.
Τι γίνεται εδώ πέρα με τη σοκολάτα, μια χαρά, λίγο ακόμα θέλει. Η σοκολάτα μας έχει λιώσει και κοιτάξτε πόσο απλή συνταγή που είναι. Δηλαδή πραγματικά δεν νομίζω να υπάρχει πιο εύκολη συνταγή με σοκολάτα καμία, πραγματικά καμία, και πιο γευστική σίγουρα σας το υπόσχομαι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, τώρα θα τα αφήσω το σύρμα εδώ και έτσι όπως είναι θα ρίξω όλη τη σοκολάτα μέσα μαζί με το βούτυρο. Μέσα στο μείγμα με τα αυγά. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να φτιάξει αυτή τη συνταγή. Να χρησιμοποιήσετε μία σπάτουλα γιατί θέλω να βγάλετε όλη τη σοκολάτα μέσα από το μπολάκι. Μην αφήσετε καθόλου. Γιατί η συνταγή μας είναι ακριβώς. Αλλιώς, άμα αφήσουμε λίγο σοκολάτα απ' έξω, πρέπει να αφαιρέσουμε οπωσδήποτε αυγά. Πρέπει να μειώσουμε το χρόνο ψησίματος. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Και ανακατεύω. Θέλω να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας. Ξαναλέω άλλη μία φορά ότι είναι ό,τι πιο γευστικό στη σοκολάτα έχετε δοκιμάσει ποτέ. Κοιτάξτε ένα μείγμα. Είναι καταπληκτικό. Κοιτάξτε. Και τώρα, έχουμε ετοιμάσει κυρίες και κύριοι ένα πολύ ωραίο μείγμα που κάλλιστα θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε ακόμα και για συνταγή για σουφλέ. Αλλά το μυστικό σε αυτή τη σοκολατόπιτα είναι το ψήσιμο. Λοιπόν, θα ξαναπάρω πίσω τη σπάτουλα, να ανακατέψω κάτω μήπως δεν έχουν ανακατευτεί κάποια σημεία καλά. Πάμε και λίγο. Και έτσι όπως είναι, θα αδειάσω όλο το μείγμα μέσα στη φόρμα που είχα βάλει βούτυρο και κακάο. 28 είπαμε, με αποσπόμενη βάση για να είναι πιο εύκολο μετά να βγάλουμε τη σοκολατόπιτά μας από μέσα. Και κοιτάξτε εδώ. Σε πόση ώρα το φτιάξαμε? Σας είπα σε 3 λεπτά. 3 λεπτά ήτανε και ο χρόνος που το φτιάξαμε. Λοιπόν, τώρα, το μεγάλο μυστικό για να φτιάξουμε σωστά αυτή τη συνταγή μας είναι το ψήσιμο. Θα πάρετε λίγο αλουμινόχαρτο και θα τυλίξετε καλά από πάνω. Θέλω να είναι καλυμμένο τελείως, ας πούμε εδώ πέρα που δεν έχει καλυφθεί με αλουμινόχαρτο. Θα πάρετε και θα το τραβήξετε και άμα δείτε ότι δεν σας φτάνει το αλουμινόχαρτο, καλύτερα να βάλετε 2 κομμάτια. Εντάξει, έτσι όπως είναι, θα πάρουμε τη σοκολατόπιτα και θα τη βάλουμε μέσα σε ένα μεγαλύτερο ταψί. Θα πάρω από το νερό που χρησιμοποίησα πριν, το καυτό νερό από τον Ben Marie και θα γεμίσω μία κανάτα. Οπωσδήποτε πρέπει το νερό μας να είναι καυτό, άμα δεν είναι καυτό δεν θα πετύχει η συνταγή μας. Ανοίγουμε το φούρνο, είναι στους 160 βαθμούς και βάζουμε μέσα τη σοκολατόπιτα. Και στο μεγάλο το ταψί θα συμπληρώσουμε μέχρι τα 2 τρίτα με το καυτό νερό που χρησιμοποιήσαμε για να λιώσουμε πριν τη σοκολάτα με το βούτυρο. Γιατί αυτό είναι το μυστικό για να ψηθούν σωστά τα αυγά μέσα. Και κλείνουμε. 160 βαθμούς προθερμασμένος ο φούρνος. Ψήνουμε για 1 ώρα και 20 λεπτά χωρίς να ξεσκεπάσουμε, χωρίς να κάνουμε τίποτα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το νερό μας να είναι καυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουμε βάλει 2 τρίτα τουλάχιστον γεμάτο νερό μέσα για να μπορέσει να ψηθεί σε Ben Marie που λέμε. Και πιστέψτε με, όταν θα δείτε στο τέλος το αποτέλεσμα θα καταλάβετε γιατί. Άρα ραντεβού σε 1 ώρα και 20 λεπτάκια ακριβώς. Η 1 ώρα και τα 20 λεπτάκια περάσανε. Πολύ προσοχή εδώ πέρα. Άμα νομίζετε ότι δεν μπορείτε να τα καταφέρετε μόνοι σας, πάρτε και λίγο βοήθεια γιατί είναι βαρύ το μείγμα μας. Και ήρθε η ώρα να το βγάλουμε. Καίει τώρα. Αφήστε το εσείς 1-2 λεπτάκια. Αλλά καίει. Καίει. Γέμισα και νερά. Δεν πειράζει. Σε περίπτωση που δεν έχετε στρόγγυλο, μπορείτε να πάρετε τετράγωνο, αλλά θα χρειαστεί πολύ περισσότερο νερό, εντάξει. Και κοιτάξτε εδώ. Αυτή η σοκολατόπιτα δεν μπαίνει στο ψυγείο ποτέ. Τρώγεται πάντα στη θερμοκρασία δωματίου. Τώρα είναι καυτή. Θα την αφήσουμε λίγο να κρυώσει πριν τη σερβίρουμε. Βέβαια, εγώ ξέρετε ότι είμαι ανυπόμονος, οπότε δεν μπορώ να περιμένω λίγη ώρα. Θα την κόψω τώρα. Ας ελπίσουμε να μην χαλάσει. Λοιπόν, την ανοίγω. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Είναι ό,τι πιο γευστικό στη σοκολάτα έχετε δοκιμάσει ποτέ σας, το υπόσχομαι. Θα τα αφήσετε να κρυώσει, σας παρακαλώ αφήστε να κρυώσει για να βγει ένα σωστό κομμάτι. Λοιπόν, ένα μαχαιράκι θα πάρω αυτό και θέλω και λίγο χαρτί. Γιατί πρέπει να σκουπίζω κάθε φορά πριν βγάλω το επόμενο κομμάτι.
Σε περίπτωση που δεν κλείνει καλά η φόρμα σας, δηλαδή η αποσπόμενη βάση, υπάρχει περίπτωση να πάρει λίγα νερά μέσα, δεν μας πειράζει. Άμα δεν κλείνει όμως πολύ, σίγουρα θα χαλάσει η συνταγή. Οπότε σας παρακαλώ πολύ, προσέξτε να κλείνει καλά η φόρμα σας ή άμα δεν κλείνει καλά η φόρμα σας, πάρτε ένα στρόγγυλο ταψάκι 28 και χρησιμοποιήστε κατευθείαν εκείνο. Λοιπόν, και πάμε να κόψουμε το πρώτο μας κομμάτι. Το βλέπετε, έτσι. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει εδώ μέσα, ακόμα δεν καταλαβαίνετε. Μόλις θα κόψει το πρώτο κομμάτι, τότε θα καταλάβετε. Είναι ό,τι πιο σοκολατένιο υπάρχει. Και αυτό σας το υπόσχομαι. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε το πόσο γευστικό είναι. Θα βάλω ένα κομματάκι εδώ. Σε καμία περίπτωση δεν τη βάζουμε στο ψυγείο. Να αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου. Άμα θα τη βάλετε στο ψυγείο, πρέπει οπωσδήποτε να τη ζεστάνετε. Οπότε γενικά δεν είναι καλό. Έχω ετοιμάσει λίγο κράμπουλ. Σε περίπτωση που θέλετε να ετοιμάσετε κι εσείς ένα κράμπουλ φρέσκο, έχει στο site μου, alexpetridis.com, τα ξέρετε. Θα ψάξετε κράμπουλ. Μάλλον θα βάλω και στη συνταγή από δίπλα ακριβώς και ένα κράμπουλ εύκολο για να το φτιάξετε κι εσείς. Ουσιαστικά είναι ένα μπισκότο. Θα βάλω λίγο κράμπουλ από δίπλα. Έχω λίγο παγωτάκι. Και ένα ωραίο φιλαράκι από δύο. Αυτή είναι μία γνήσια σοκολατόπιτα που δεν βάλαμε έναν τόνο σιρόπι μέσα για να γίνει νόστιμη. Είναι νόστιμη από μόνη της. Όταν το βάλετε στο στόμα, θα καταλάβετε. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να μπείτε στο expertizix.com, το site μου, να δείτε αναλυτικά τη συνταγή. Και το μόνο που έχω να πω είναι να τη φτιάξετε οπωσδήποτε. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Γεια σας.